Γεια σας φίλοι μου και καλώς ορίσατε σε ένα καινούριο λαχταριστό επεισόδιο της καραντινάτης Τρίλεπτης Τρίτης. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, tattoo artist από τον Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης. Και αυτή είναι η εκπομπή Τρίλεπτη Τρίτη, μια τατουατζίδικης φύσεως εκπομπή, στην οποία απαντάμε στις δικές σας ερωτήσεις, συνήθως μέσα σε 3 λεπτά. Εάν σε ενδιαφέρουν τα τατουάζ, η αισθητική τους και θέλεις να μάθεις περισσότερα πράγματα για αυτά, κάνε εγγραφή τώρα στο κανάλι και μαζί με το καμπανάκι θα ενημερώνεσαι για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Επιστρέψαμε με το πρώτο μας επεισόδιο της Τρίλεπτης Τρίτης εντός καραντίνας την προηγούμενη εβδομάδα με το επεισόδιο Restart. Το πρώτο μέσα στην καραντίνα, στο καινούριο μας στούντιο εδώ πέρα, home studio, decor όπως βλέπετε από μόνος σας. Βάζουμε μπρος τις μηχανές, ανακτούμε ξανά την διάθεσή μας, τις δυνάμεις μας και ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τους εαυτούς μας ξανά σε εργασιακό περιβάλλον. Σιγά σιγά, όπως λέει και ο Τσιόδρας, θα μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς. Και να είμαστε ξανά με ένα καινούριο επεισόδιο της Τρίλεπτης Τρίτης. Την σημερινή μας ερώτηση μας την στέλνει ο Θανάσης Ζούκης εδώ στο κανάλι στο YouTube, ο οποίος μας ρωτάει: Χρήστο, θέλω να σε ρωτήσω σχετικά με τα χρωματιστά τατουάζ. Ποια χρώματα προτείνεις σε ένα σχέδιο και ποια όχι? Λοιπόν, Θανάση μου, πολύ καλή ερώτησή σου, μας βάζει σε σκέψεις και πάμε να την απαντήσω. 3 λεπτά παρακαλώ στο χρονόμετρο. Ευχαριστώ πολύ. Και φύγαμε! Οι περισσότεροι όταν σκεφτόμαστε για τατουάζ, το κυρίαρχο χρώμα με το οποίο τα συνδυάζουμε είναι φυσικά το μαύρο. Και όχι άδικα, γιατί από αρχαιοτάτων χρόνων είναι η επικρατέστερη επιλογή για αυτούς που θέλουν να μαρκάρουν με κάποιον ανεξίτηλο τρόπο το σώμα τους. Ωστόσο, η τεχνολογική πρόοδος και η διάδοση των τατουάζ σε ολόκληρο το πλανήτη έχει επιφέρει μια εκρηκτική εξέλιξη στον κλάδο, τόσο σε επίπεδο εργαλείων και εξοπλισμού, όσο και σε χρωστικές που χρησιμοποιούνται στα τατουάζ. Η παγκόσμια αγορά χρωμάτων τατουάζ για το 2020 ανέρχεται σε 93 εκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να ξεπεράσει τα 137 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής μέχρι το 2026. Είναι λογικό επομένως με τόσο συναγωνισμό οι εταιρείες κατασκευής χρωμάτων τατουάζ να εξελίσσονται, να βελτιώνονται και τα προϊόντα πλέον να μην θυμίζουν σε τίποτα αυτά που κυκλοφορούσαν πρώτη δεκαετίας. Πλέον μιλάμε για εκπληκτικά χρώματα σε πολλούς συνδυασμούς και αποχρώσεις. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε μόνο τις καλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρείες, αυτές δηλαδή που προσφέρουν πιστοποιητικά για την ποιότητα και την σύνθεση των χρωμάτων τους και όχι μια οποιαδήποτε no-name εταιρεία. Τώρα, Θανάση μου, από τη στιγμή που έχεις αποφασίσει να κάνεις ένα χρωματιστό τατουάζ, το πρώτο πράγμα που θα σε συμβούλευα είναι να κάνεις μια σωστή έρευνα και να βρεις έναν καλλιτέχνη ο οποίος να εξειδικεύεται σαφώς στο δικό σου στυλ, αλλά και να έχει μεγάλη εμπειρία στα χρωματιστά τατουάζ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα χρωματιστά τατουάζ χρειάζονται μια πολύ συγκεκριμένη τεχνική κατάρτιση. Και αυτό γιατί διαφέρει ριζικά από τατουάζ όπως είναι το line work, black work, black and grey. Αν δεν έχεις ιδέα γιατί μιλάω, θα βάλω ένα link εδώ πιο κάτω στην περιγραφή σε βίντεο το οποίο αναλύω με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις δημοφιλέστερες τάσεις των τατουάζ. Άρα το πρώτο πράγμα, βρες έναν καλό tattoo artist και συζήτησε μαζί του το σχέδιο που θέλεις να κάνεις, καθώς θα μπορεί να σου δώσει τις κατάλληλες συμβουλές για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η επιλογή των χρωμάτων του τατουάζ είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση, καθώς ο τύπος του δέρματος από άτομο σε άτομο διαφέρει ριζικά. Ένα σχέδιο μπορεί να φαίνεται καταπληκτικό, ζωγραφισμένο πάνω σε μια λευκή κόλλα α4, αλλά στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα θα είναι εντελώς διαφορετικό πάνω σε δέρμα. Αυτό κατά κύριο λόγο έχει να κάνει με την μελανίνη, η οποία βρίσκεται πολύ φυσικά στην επιδερμίδα μας και η οποία στην επουλωμένη φάση του τατουάζ θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση των χρωμάτων. Για να στο εξηγήσω λίγο καλύτερα, έχω ετοιμάσει ένα υπερσύγχρονο γραφιστικό, το οποίο αρχικά μας δείχνει μια τομή του δέρματος. Η βελόνα εισχωρεί τρυπώντας την πάνω στρώση του δέρματος, την επιδερμίδα δηλαδή, και εναποθέτει τη χρωστική στις πιο κάτω στρώσεις. Η πάνω-πάνω στρώση της επιδερμίδας κατά τη διαδικασία της επούλωσης θα απολεπιστεί και θα δημιουργηθεί νέα στρώση επιδερμίδας. Η στρώση αυτή, η οποία περιέχει την μελανίνη, δρά ως ένα φίλτρο ανάλογα με το φυσικό μας δερματότυπο. Όσο πιο σκούρο χρώμα έχει η επιδερμίδα μας, τόσο περισσότερη μελανίνη έχει και κατά συνέπεια θα επηρεάσει περισσότερο την εμφάνιση των χρωμάτων που βρίσκονται από κάτω της. Άρα,
Ποιες είναι οι πιο κατάλληλες επιλογές χρωμάτων για ένα τατουάζ? Αυτό θα εξαρτηθεί από το δερματότυπό σου. Όλα έχουν να κάνουν με ένα βασικό κανόνα της θεωρίας των χρωμάτων. Σύμφωνα με αυτήν, η χρωματική παλέτα απαρτίζεται από ζεστά και κρύα χρώματα. Το μπλε, το μοβ, τυρκουάζ, πράσινο είναι από την πλευρά της ψυχρής κλίμακας. Τα κόκκινα, πορτοκαλί, κίτρινα είναι από την πλευρά των θερμών χρωμάτων. Αν πάρουμε δύο αντιθετικά χρώματα και τα αναμίξουμε, θα παρατηρήσουμε ότι αλληλοεξουδετερώνονται, γίνονται πιο μουντά. Πάμε να δούμε τώρα πώς λειτουργεί αυτή η θεωρία πάνω στα τατουάζ. Από τη μία πλευρά, ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια σκουρόχρωμη επιδερμίδα. Όσο περισσότερη μελανίνη έχει, τόσο πιο ζεστή θεωρούμε την απόχρωσή της. Από την άλλη, θα πάρουμε ένα ψυχρό χρώμα. Δείτε τώρα τι γίνεται όταν τα συνδυάζουμε. Το αποτέλεσμα είναι πιο μουντό, καθώς το ένα εξουδετερώνει το άλλο. Τώρα στο δούμε λίγο το θέμα σε διαφορετικούς δερματότυπους. Ας υποθέσουμε πως έχεις ανοιχτόχρωμο δέρμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε απόχρωση, ακόμα και ανοιχτούς τόνους ή έντονα πορφυρά χρώματα. Ακόμα και το άσπρο, που είναι το πιο αδύναμο χρώμα της χρωματικής παλέτας, θα έχει συγκριτικά καλύτερο αποτέλεσμα πάνω σου. Για τις πιο μελαμψές επιδερμίδες, το μπλε, το πράσινο και το πορτοκαλί είναι όλες εξαιρετικές επιλογές. Για τις σκουρόχρωμες επιδερμίδες, το μαύρο, το κόκκινο και γενικά ζεστά και σκούρα χρώματα είναι προτιμότερα. Επίσης, στα έγχρωμα τατουάζ, πολύ σημαντικό ρόλο θεωρώ ότι παίζει και η σωστή επούλωση. Δηλαδή, ο τρόπος που θα περιποιηθείς το τατουάζ σου κατά τη διάρκεια της επούλωσης θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Θα βάλω και ένα link εδώ πιο πάνω σε ένα βιντεάκι που σου εξηγώ αναλυτικότερα τον σωστό τρόπο περιποίησης ενός τατουάζ. Άρα, Θανάση μου, συμβουλέψου έναν έμπειρο tattoo artist, ο οποίος εξειδικεύεται σε χρωματιστά τατουάζ, και συζήτησε μαζί του για τα χρώματα τα οποία ταιριάζουν περισσότερο στο δικό σου δερματότυπο. Και έτσι είμαι σίγουρος ότι με τη σωστή καθοδήγηση και τις γνώσεις του, καθώς και την τεχνική του κατάρτιση, το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό. Τώρα, αν και εσύ που μας παρακολουθείς έχεις κάποια ερώτηση σχετική με τα τατουάζ, όπως του Θανάση, γράψτε μου εδώ πιο κάτω στα σχόλια και θα χαρώ πολύ να τη διαβάσω και γιατί όχι να την απαντήσω με ένα καινούριο βιντεάκι. Αυτά για σήμερα, τα λέμε σύντομα σε ένα καινούριο, ολοκένουριο επεισόδιο της Τρίλεπτης Τρίτης. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.